να σφραγίσει το εισιτήριό της για την τετράδα. Εδώ ο Γκάλης πετυχαίνει το καλάθι και κερδίζει φάουλ. Είναι η πρώτη φορά, Γιώργο, που η ελληνική ομάδα φτάνει στους 100 πόντους. Είναι η πρώτη κατοστάρα εδώ στο 24ο Πρωτοευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ. Και βλέπετε εδώ 40 πόντοι από τον Γκάλη και η στατιστική του. 41 τώρα έγιναν οι πόντοι για τον Νίκο Γκάλη. 101-73, 18 δευτερόλεπτα. Τζένοφ. Αμιόρκοφ, ξανά Τζένοφ. Το φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Μία και μία βολές για τον Εμίλιόνο. Rebound ο Παπαδόπουλος. Αμέσως πρώτη πάσα για τον Γκάλη. Μπροστά από τον Λαντένο. Δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι. Ο Νίκος Γκάλης έχει κερδίσει όμως το φάουλ. Ο Νίκος Γκάλης που δεν δέχεται τη συγγνώμη του Μλαντένο. Όλοι λοιπόν περιμένουμε εδώ, κοιτάξτε ξανά, η τελευταία φάση. Σκληρό φάουλ από τον Γιώργη Μλαντένο, κάτι που εκνεύρισε τον Νίκο Γκάλη. Άλλωστε τα πάντα έχουν κρυθεί από αρκετή ώρα, δεν χρειαζόταν αυτό το φάουλ. Ενώ βλέπετε έχουν απομείνει 3 δέκατα του δευτερολέπτου για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Μλαντένοφ έκανε και το πέμπτο του φάουλ. 102-73 από τον Νίκο Γκάλη. Και 43 πόντι από τον Νίκο Γκάλη. Βλέπετε εδώ και τους Έλληνες φιλάθλους. Το τέλος του παιχνιδιού, η ελληνική ομάδα κέρδισε την Βουλγαρία με 103-73. Θα περιμένει τώρα το αποτέλεσμα της Ιουγκοσλαβίας με τη Γαλλία, που βέβαια θεωρείται σχεδόν απίθανο να μπορέσουν οι Γάλλοι να κάνουν την έκπληξη και να κερδίσουν έστω και με ένα πόντο τους Ιουγκοσλάβους για να βγάλουν εμάς έξω από την ημιτελική φάση. Μέχρι τώρα λοιπόν ο στόχος της ελληνικής ομάδας έχει επιτευχθεί. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε, Αλέκο, τα στατιστικά στοιχεία. Έχουμε λοιπόν για την ελληνική ομάδα 9 στα 14 τρίποντα, 64% ευστοχία, 29 στα 58 στα τρίποντα, 50% ευστοχία και 18 στα 21 στον 1 πόντο, 86% ευστοχία. Αντίθετα, οι Βούλγαροι έχουν 6 στα 16 στα τρίποντα και όλα αυτά βέβαια από τον Μνατένοφ, 38% ευστοχία, στους 2 πόντους, 21-56, 38% ευστοχία, 13 στις 16 στον 1 πόντο, 81% ευστοχία. Στα λάθη, 5 λάθη για την ελληνική ομάδα, ενώ βλέπετε εδώ τους πόντους, είναι πρώτος ο Γκάλης με 43, δεύτερος ο Γιαννάκης 29 μαζί με τον Μλαντένοφ, ο Τζένοφ έχει πετύχει 14, ο Γκλούσκοφ 11 και ο Φασούλας 10. Στα λάθη λέγαμε λοιπόν ότι έχει κάνει 15 η βουλγαρική ομάδα, 5 η ελληνική, στα rebound 34 η ελληνική ομάδα, 32 η βούλγαροι και στα foul στο σύνολό τους 18 για την ελληνική ομάδα, 21 για τους βούλγαρους. Θα περάσουμε τώρα αμέσως και στους πόντους. Είπαμε ότι πρώτος σκόρερ του αγώνα είναι ο Νίκος Γκάλης με 43 πόντους. Ένα πόντο πέτυχε ο Παταβούκας, 29 πόντους ο Γιαννάκης, 8 πόντους από τον Στεργάκο, 2 πόντοι από τον Φιλίππου, 2 από τον Ανδρίτσο, 10 πόντοι από τον Φασούλα και 8 πόντοι από τον Χριστοδούλου. Οπωσδήποτε στον πίνακα των σκόρερ.